Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σας πάντοτε από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Στην οποία πέστε στους ακροατές μας που ρωτούσαν, λέει, να μας πάρει τηλέφωνο ότι έφτασε. Έφτασα λοιπόν, παρότι τεράστια προβλήματα επικοινωνίας μέσα στο τρένο. Ναι, έφτασε. Σε όλη τη διαδρομή δηλαδή διαπιστώνατε ότι αυτό ότι απεκαταστάθη δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει, διότι δεν μπορούσε ούτε τηλεφωνική γραμμή να υπάρξει, ούτε τίποτα. Και μάλιστα αναπόλυσα τα τρένα τα γαλλικά, στα οποία όχι μόνο υπάρχει γραμμή, αλλά υπάρχει και Wi-Fi μέσα. Υπάρχουν δηλαδή τα βασικά της επικοινωνίας, τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάει 5 ώρες ταξίδι και ο οποίος χρειάζεται να πει δύο κουβέντες επίγουσες στη δουλειά του. Καλά, κύριε Δαβέτα, μην πιάσω αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί εδώ πληροφορηθήκαμε ότι στις γαλαρίες και στα τούνελ πάει συνεργείο 15 λεπτά πριν περάσει το τρένο και ανάβει φωτισμό. Χειροκίνητα δηλαδή γίνονται όλα. Καταλάβατε. Γελάω, αλλά είναι για κλάματα υπόθεση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοιτάξτε, με επίκεντρο τη Γαλλία, όπου συνεχίζεται η αναταραχή, το έλα να δεις συμβαίνει. Ήρθαν τώρα να προσθεθούν και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τι θα πληρώνουμε από το 27 και μετά στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Γενικώς καλά πάμε, έτσι. Τι να πω, καλά πάμε. Πράσινης ανάπτυξης. Οι ίδιοι καταστρέφουν το περιβάλλον και εμείς το πληρώνουμε. Οι ίδιοι δημιουργούν προβλήματα νέφους, προβλήματα μη καλής κυκλοφορίας και μη καλής, ας το πούμε, λειτουργίας του περιβάλλοντος. Υπάρχει ένα μεγάλο debate, να το πω έτσι, να μην το λέω και ξένα, ένας μεγάλος διάλογος, ένα μεγάλο ζήτημα για το πού είναι τα όρια στο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη φύση και πού είναι τα όρια να παράγουμε από τη φύση. Αυτό το σημείο είναι ένα σημείο τριβής στη Γαλλία, με αποτέλεσμα στα πλαίσια του διαδηλώσεων να έχουν κατέβει και οι οικολόγοι. Και έχουμε τώρα παραδείγματα ότι πάει ο Μακρόν να ξαναχρησιμοποιήσει μια νέα μορφή πυρηνικού εργοστασίου και επεμβαίνουν τώρα οι οικολόγοι με δράσεις καμικάζι για να τους σταματήσουν. Η αστυνομία απαντάει με τις γουρούνες, αυτά τα μεγάλα μηχανοκίνητα που έχουν, και τελικά και το περιβάλλον μπαίνει τώρα, όχι μόνο τα υπόλοιπα τα οικονομικά, αλλά και το περιβάλλον μπαίνει σαν σημείο τριβής και όξυνσης. Θα το ακούτε από εδώ και στο εξής, σε όλα τα πλαίσια των διαδηλώσεων το περιβάλλον θα είναι πλέον στην πρώτη γραμμή, όπως όλα τα άλλα τα οποία μέχρι τώρα ακούμε. Μάλιστα. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τι συνιστούν όλα αυτά που συμβαίνουν με επίκεντρο τη Γαλλία, όπου βέβαια αυτό που είχατε πει και την Τετάρτη φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται πλήρως. Δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Όπου πάει υπάρχει μια κινητοποίηση, ο Μακρόν λέει όπου πάει, ναι, κόβουν ναι, ναι. Το ρεύμα στο αεροδρόμιο, κόβουν το ρεύμα εκεί που είναι να μιλήσει, πάει με φρουρά στρατοκρατούμενος να περάσει, γίνεται της κατσαρόλας στο ανάγνωσμα. Τι δείχνουν όλα αυτά? Όλα αυτά δείχνουν δύο πράγματα. Ότι ο Μακρόν είναι, μεταφορικά το λέω, ο ίδιος ένα ολόγραμμα των ολιγαρχών. Δηλαδή οι ολιγάρχες στέλνουν ένα ολόγραμμα του Μακρόν και ο οποίος ο Μακρόν εφαρμόζει αυτά τα οποία λένε. Ή ότι ο Μακρόν είναι μια μεγάλη απάτη του εαυτού του πρώτα απ' όλα, διότι δεν έχει καμία γεύση πολιτικής, είναι αποκομμένος από τον κόσμο, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι οι μόνοι που στηρίζουν τον Μακρόν είναι η μοναδική χώρα είναι στην Ελλάδα. Μόνο από τους Έλληνες ακούω καλά λόγια για τον Μακρόν. Δεν ακούω πουθενά καλά λόγια. Και αυτή η διάσταση ανάμεσα σε αυτό το οποίο ο Μακρόν έπρεπε να είναι και δεν είναι, και τον κόσμο, είναι ένα χάσμα το οποίο όλο και μεγαλώνει. Και στα πλαίσια όλων αυτών των υπαρκτών προβλημάτων έχει βγει και ένα επιπλέον πρόβλημα, το πρόβλημα της περιφρόνησης προς την πολιτική και προς τους θεσμούς. Αυτή η περιφρόνηση προς την πολιτική πάει πάρα πολύ καλά με τη βία. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Η βία θεωρείται πλέον ένα φυσιολογικό εργαλείο στην καθημερινή πολιτική σκηνή. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση δεν έχει κανένα μέλλον για τον κύριο Μακρόν, διότι δεν μπορεί να περάσει καταρχήν ένα νομοσχέδιο. Θα έχει μονίμως απέναντί του την αντιπολίτευση, η οποία βρήκε το αδύνατό του σημείο, και ειδικά η Λεπέν βρήκε το αδύνατο σημείο. Δηλαδή χτυπάει το Μακρόν θεσμικά, προσέξτε, αυτό είναι τα γεγονότα όλα, στρώνονται προς τη Λεπέν, τη βοηθούν να παίξει το ρόλο από τη μία της σταθερότητας των θεσμών και από την άλλη να μπορέσει η ίδια να τον αντικαταστήσει στις επόμενες εκλογές και να γίνει πρόεδρος. Και από την άλλη έχουμε το Μελαζόν, ο οποίος νιώθει ότι τα πράγματα βοηθούν τη Λεπέν
και έχει αγριέψει πάρα πολύ και προσπαθεί να λειτουργήσει με βάση το αίσθηκτο της Γαλλικής Επανάστασης και το αίσθηκτο της αδικίας, και κοιτάει να δημιουργεί παντού εστίες αναταραχής και εστίες, μικρές εστίες καταστροφής. Αυτό το πράγμα είναι προς... κερδίζει και ο Μελασσόν από αυτό, αλλά κερδίζει από μια πλευρά, από όλους αυτούς οι οποίοι είναι απολύτως απογοητευμένοι από τα πάντα. Οι όποιοι αστεί είναι κάποιοι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από τον Μακρόν και από τη διακυβέρνησή του, δεν έχουν πλέον, με βάση, ξαναλέω, τα μέχρι σήμερα δεδομένα, άλλη επιλογή παρά να στραφούν προς τη Λεπέν, η οποία καταφέρνει, ξαναλέω για άλλη μια φορά, να δείξει το πρόσωπο το θεσμικό και ταυτόχρονα το πρόσωπο της διαμαρτυρίας. Mm. Οι κοινωνίες βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμα σταυροδρόμια. Με αφορμή τα όσα λέγατε προχθές, και πάω την κουβέντα παρακάτω, ναι, κύριε, ναι, Δαβέτα, μου στείλαν εδώ το εξής. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα πλέον, λέει, ανάμεσα στην πολιτική και τους πολίτες. Ο ενδιάμεσος χώρος, είτε είναι δικαιοσύνη, είτε είναι συνδικάτα, είτε είναι δημοσιογράφοι, έχει σαπίσει και έχει χαθεί. Έτσι δημιουργήθηκε το χάσμα και έχουν αποκοπεί οι μεν από τους δε. Προσέξτε τώρα τι λέει εδώ ο φίλος ακροατής. Πείτε του κύριου Δαβέτα, λέει, εκεί που δουλεύω τώρα συμβαίνουν τα εξής. Μας ανακοίνωσαν ότι πάμε σε αναδιαμόρφωση, transformation, των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας με την εγκατάσταση και λειτουργία εκτεταμένης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Μας είπαν ότι οι θέσεις εργασίας μας θα αναδιαμορφωθούν σε σχέση με τις νέες ανάγκες που θα διαμορφωθούν μετά, στην Αθήνα αυτά, μετά την εγκατάσταση των νέων συστημάτων, και ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το περιεχόμενο ή ότι ο τίτλος της δουλειάς είναι μικρή σημασία. Να είμαστε adaptable είναι ο όρος. Επίσης όρισαν σεμινάρια για μεγάλα δεδομένα, data analytics, big data, λογισμικών, τεχνητής νοημοσύνης και λοιπά τέτοια. Ακούτε, λέει, πουθενά στο δημόσιο διάλογο τίποτα τέτοιο? Στα Τέμπη είχαμε τελικά τηλεδιοίκηση? Δεν είχαμε, λέει. Το πόρισμα που βγήκε από την Κυβερνητική Επιτροπή δείχνει ότι δεν είχαμε. Ό,τι θες ακούς, εκτός από τα ζητήματα που αλλάζουν την ίδια τη ζωή μας. Έχει απόλυτο δίκιο ο κράτης μας. Εκεί πάει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα ακόμη αυτό είναι, προετοιμάζεται ή αν πραγματικά εφαρμόζεται απόλυτα, αλλά εκεί πάει στον ευρωπαϊκό χώρο η όλη υπόθεση. Δηλαδή, θέλουμε να αντικαταστήσουμε κάθε φόβο ανθρώπινης δράσης από τις μηχανές. Από εδώ και στο εξής, τις ειδήσεις μπορεί και να τις λένε τα μηχανήματα. Οι δημοσιογράφοι το μόνο που θα κάνουν θα είναι να λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τα μηχανήματα, αλλά οι ειδήσεις θα παίρνονται από άλλα κέντρα και όχι από τα ίδια τα κέντρα, όχι από τα ίδια τις στιγμές της ζωής, από τα άλλα κέντρα τα οποία δεν ξέρουμε αν μας στέλνουν αληθινές ή ψεύτικες ειδήσεις με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Σας είπα ότι πάμε να αλλάξουμε όλο τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, από τις σχέσεις φιλίας, τις ερωτικές σχέσεις, τις σχέσεις με την οικογένεια, τις σχέσεις της εργασίας, τις σχέσεις με την πολιτική, τις σχέσεις με την πληροφόρηση, τις σχέσεις με το κράτος, όλα αυτά. Το κράτος κλείνεται πλέον, η εξουσία κλείνεται στον εαυτό της με βάση αυτό το εργαλείο το οποίο λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Δεν την ενδιαφέρει ο κόσμος, δεν την νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Νιώθει πανίσχυρη, διότι ελέγχει την πληροφορία, ελέγχει τα πάντα. Σκεφτείτε ότι ο κόσμος είναι σαν ζαλισμένα μερμήγκια τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά, και η εξουσία έχει ένα τεράστιο πόδι, όπως ήταν τότε με τον Γκιούλιβερ που διαβάζαμε, οι περιπέτειες του Γκιούλιβερ, όπου μπορεί να πατήσει όποιον θέλει ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο φόβος προς τον κόσμο και ταυτόχρονα η υπεροψία της εξουσίας δημιουργεί αυτό το τεράστιο χάσμα, το οποίο είναι πραγματικό. Είναι χάσμα ουσίας, χάσμα αλήθειας, χάσμα πραγματικότητας. Χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα, με αυτό που ονομάζουν στη Γαλλία ρεέλ, δηλαδή το πραγματικό. Και βέβαια το ερώτημα είναι, εφόσον χάνουμε την επαφή με το πραγματικό και ζούμε όλοι σε μια ψηφιακή πλέον ζωή ή εκεί μας οδηγούν μοιραία, τι γίνεται στην περίπτωση που κάποια στιγμή σπάσει κάποιο μηχάνημα και ξεπέσουμε από την ψηφιακή ζωή και βρεθούμε αντιμέτωποι με το πραγματικό? Οι πιο παλιοί που έχουν γνώση του πραγματικού θα επιβιώσουν. Οι πιο νέοι θα οδηγηθούν σίγουρα σε ψηφιακούς ψυχιάτρους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν βλέπω καμία άλλη αλλαγή. Βέβαια θα μου πείτε, δεν είναι όλα αρνητικά αυτά που λέτε.
είναι αρνητικά, αλλά η μοναδική εξέγερση που βλέπω είναι η εξέγερση των ανθρώπων εναντίον των ανθρωπομόρφων, των ανθρωποειδών. Ναι, αλλά κύριε Δαβέτα, επειδή είπατε εισαγωγικά, και αυτό δεν θα μείνει στη Γαλλία, ότι η βία θεωρείται πλέον ένα φυσιολογικό εργαλείο στην άσκηση καθημερινά της πολιτικής και στην πολιτική σκηνή, το να θεωρείται ένα φυσιολογικό εργαλείο από μια κοινωνία στριμωγμένη στα κάγκελα, μην έχοντας κάτι άλλο, είναι εξηγήσιμο. Δεν λέω αποδεκτό, είναι εξηγήσιμο. Όταν η βία θεωρείται φυσιολογικό εργαλείο στην καθημερινή λειτουργία των κρατικών μηχανισμών, με συγχωρείτε, όπως και να ονομάζεται το σύστημα, προεδρική δημοκρατία, προεδρευωμένη δημοκρατία, κοινοβουλευτική αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αν ο πυρήνας της, που είναι στον πυρήνα του κράτους η βία, είναι μόνο βία και εργαλειοποίησή της, πού πάμε? Πάμε στην ανάγκη πλέον να αλλάξουμε τη μορφή της κοινωνίας. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε έμεση δημοκρατία βρίσκεται υπό κρίση, σοβαρότατη κρίση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε έμεσα και βέβαια δεν λειτουργεί καθόλου άμεσα. Άρα θα έχουμε μια συνεχή ρήξη ανάμεσα στα κόμματα, σε αυτούς που στηρίζουν τα κόμματα και στο μεγάλη μάζα που δεν στηρίζουν τα κόμματα, και βέβαια τα κόμματα σιγά σιγά θα ενσωματώνονται από την οποιαδήποτε μορφή εξουσίας και θα υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος κόσμου το οποίο θα είναι δύσπιστο στα κόμματα, το οποίο δεν θα μπορεί να φτιάξει δικά του κόμματα, διότι ανά πάση στιγμή μπορούν να το βγάλουν εκτός νόμου. Και τι θα γίνει? Θα έχουμε πρακτικά μια μεγάλη αποχή. Αυτό που γίνεται και στη Γαλλία. Στη Γαλλία το 63% απέχει. Κάποια στιγμή θα το αντιληφθούν και στην Ελλάδα και θα έχουμε μια τεράστια αποχή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα ζει ο κόσμος σε μικρές κοινωνίες, μικρές κοινότητες μεταξύ τους, και απέναντι θα έχουμε μια οργανωμένη εξουσία η οποία θα λειτουργεί σαν χωροφύλακας. Μου θυμίζει λίγο σκηνές από το Mad Max, το φιλμ. Μετά από μια καταστροφή. Η καταστροφή δεν θα είναι τώρα τέτοιου είδους καταστροφή. Θα είναι μια άλλη καταστροφή. Η καταστροφή της εμπιστοσύνης. Η καταστροφή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η καταστροφή της νοητικής δραστηριότητας. Διότι όλα θα είναι τεχνητά. Οι άνθρωποι όμως θα συνεχίζουν να παραμένουν άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε ότι αγαπάμε τα ερωτήματα των ακροατών. Λέει ο φίλος μου ο Νικόλας. Να θέσω ένα ερώτημα που είχα στείλει και πριν μερικές μέρες στον κύριο Δαβέτα. Βλέπουμε πως παρά και ενάντια σε όλες τις αντιδράσεις του κόσμου, ανεξάρτητα από την ένταση και η διάρκεια, τελικά η εξουσία επιβάλλει τη θέλησή της. Συνεπώς, ποια είναι η διέξοδος του κόσμου, πού θα στραφεί η Λεπέν και η κάθε Λεπέν? Να θυμίσω εγώ ότι εσείς μας είπατε ότι είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος του συστήματος. Είναι επιλογή, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, που μπορεί να απαντήσει στους ανθρώπους που βρίσκονται στους δρόμους τόσους μήνες. Μήπως τελικά οι λαοί διαφωνούν μόνο για το βάρος των αλυσίδων και όχι για τις αλυσίδες? Θέλουμε δημοκρατία, δηλαδή, να αναλάβουμε ήδη τις ευθύνες, ή απλώς συνεχίζουμε να ψάχνουμε τον εργολάβο που θα μας κάνει την καλύτερη προσφορά? Εγώ θα σας πω, θα απαντήσω στο ερώτημα, το πολύ ωραίο ερώτημα, ως εξής. Υπάρχει ένα δεδομένο και ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι τα κίτρινα γυλαίκα. Τα κίτρινα γυλαίκα, και μιλάω για πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν υπάρχουν πλέον. Το διάστημα που υπήρχε και σταμάτησαν λόγω της πανδημίας, δεν λειτουργούσαν με κανένα αφεντικό από πάνω. Απεδείχθη ότι υπήρχε μια οριμότητα του κόσμου. Αυτή η οριμότητα, η οποία στηριζόταν και από τους αυτούς που δεν έβγαιναν έξω από τον κόσμο, αλλά και από αυτούς που μαζευόντουσαν ως κίτρινα γυλαίκα, δεν είχε εξουσία και είχε μόνο αιτήματα συγκεκριμένα. Τα κίτρινα γυλαίκα λοιπόν είναι ένα πνεύμα το οποίο μοιραία αυτό θα επηρεάσει τον κόσμο. Η σημερινή κατάσταση είναι συνέχεια των κίτρινων γυλαίκων, αλλά δεν είναι ακόμη. Διότι καθοδηγείται από τα συνδικάτα στη Γαλλία, ή μάλλον προσπαθεί να υπάρξει υποκλοπή από τα συνδικάτα και από τις διάφορες κομματικές οργανώσεις. Το πυρήνας συνεχίζει να υπάρχει, απλά είναι καπελωμένος. Μοιραία λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη μια ιστορική συνείδηση, θα προσπαθήσει μόνος του να πάρει τις αποφάσεις και την υπευθυνότητα. Δεν έχει ανάγκη από αλυσίδες. Τουλάχιστον μην ξεχνάτε ότι αυτό ήταν και το όραμα με ενός μεγάλου διαφωτιστή, του Ζαν-Ζακ Ρουσό, τον οποίο δεν άφησαν να δουλέψει για αυτό το όραμα οι μετέπειτα διαφωτιστές. Άρα, αυτό που λέει ο συνάδελφος έχει βάση, ότι πράγματι ζούμε ανάμεσα στις αλυσίδες που εμείς θέλουμε, που μπορούμε, αλλά και στις αλυσίδες που δεν θα θέλουμε, όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να έχουμε σαν οδηγό την ελευθερία. Να έχουμε σαν οδηγό το όνειρο το οποίο προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Και αυτό περνάει μέσα από μια διαδικασία να σπάσουμε τις αλυσίδες. Αλίμονό μας αν ζούμε με τις λιγότερο σκληρές ή όχι αλυσίδες. Μάλιστα.
Ο Σπύρος λέει, πώς ακούτε το ενδεχόμενο ψηφιακής κάλπης? Απόλυτα λογικό. Κάποια στιγμή η κάλπη, εφόσον θα γίνει ψηφιακή, όταν θα ψηφίζουμε ψηφιακά, θα είναι και ελέγξιμη. Άρα θα ψηφίζουμε άλλο και θα βγάζουμε άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι εκεί πάει το πράγμα. Πάμε για ένα απόλυτο έλεγχο. Εάν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα, πάμε για απόλυτο έλεγχο. Έλεγχο χρηματικό, θα ελέγχουν τα χρήματα στις τράπεζες, θα μπορούν να παίρνουν τα χρήματα όποτε θέλουν και κατά πάσα στιγμή θα μπορούν να σου δίνουν και αυτά τα οποία χρειάζεσαι μόνο και μόνο για να επιβιώσεις. Μοιάζει ένα σενάριο, ένα φιλμ τρομοκρατημένο, έτσι όπως το λέω. Αλλά αν βάλετε τη λογική κάτω της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό είναι. Στις καλύτερες βέβαια των περιπτώσεων, αυτοί που θα έχουν υποταγή και θα αποδεχθεί τους όρους, θα ζουν και καλύτερα. Όσοι θέλουν να παραμείνουν με τα ανθρώπινα στοιχεία, δηλαδή με τα συναισθήματα, αυτοί θα υποφέρουν περισσότερο. Και θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου μου του Λεωνίδα από τα Γιάννητσά, που σηκώνει όμως πολύ κουβέντα. Εγώ βλέπω, λέει κύριε Δαβέτα, ότι καταραίει ό,τι ορίσαμε ως αξίες του διαφωτισμού, ακόμη και την ατομική ελευθερία, αυτά που απέκτησαν δηλαδή, λέει, οι δυτικοί. Και θα δεχτεί ο κόσμος πάλι τη θεοδαρχία? Φοβάμαι ότι θα έχουμε και ένοπλες συγκρούσεις πια. Σωστό είναι αυτό που λέει, γι' αυτό και εγώ είπα ότι στην Γαλλία αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται οι νέοι ηγέτες αλλά και οι νέες τρομοκρατικές δυνάμεις, τρομοκρατικές ομάδες. Είναι λογικό, το βλέπουμε αυτό. Αλλά επίσης και κάτι άλλο. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο διαφωτισμός αλλάζει ή θέλουν να τον αλλάξουν, αλλά ουσιαστικά τι θέλουν να χτυπήσουν? Θέλουν να χτυπήσουν τον διαφωτισμό. Θέλουν να χτυπήσουν την ευρωπαϊκή συνείδηση. Θέλουν να χτυπήσουν τη συνείδηση της ιστορίας. Οι Ευρωπαίοι είναι η μοναδική, όλοι οι λαοί οι Ευρωπαϊκοί είναι οι μοναδικοί λαοί οι οποίοι έχουν συνείδηση της ιστορίας και οι οποίοι έχουν φτιάξει την καθημερινότητά τους με ένα κόνσεπτ το οποίο λέγεται ευζοία. Δεν λέω ευτυχία, είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά ευζοία. Μέσα από δράσεις, μέσα από πολύ χρόνο και δρόμο που έχουν κατακτήσει όλα αυτά τα πράγματα, από αγώνες εργατικούς, από τόσα πράγματα. Αυτό το πράγμα θέλουν να το σπάσουν. Σπάζοντας την Ευρώπη, δεν υπάρχει αντίσταση. Καθότι η Ασία ακολουθεί τον δρόμο της παγκοσμιοποίησης. Μόνο η Ευρώπη αφίσταται ακόμη λόγω του πολιτισμού της, της ιστορίας και της συνείδησής της ως πολίτες σε μια πόλη. Γι' αυτό και θέλουν να τους σπάσουν. Γι' αυτό και η Ευρώπη είναι ακόμη το σημείο στο οποίο δίνουν μάχες η Ανατολική, η Δυτική, όλοι για το ποιος θα καταλάβει την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η μεγάλη μάχη που θέλουν να διαλύσουν. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντισταθούν. Αυτή είναι η άποψή μου. Όσο πιο ενωμένοι οι Ευρωπαίοι, ναι, τόσο καλύτερα. Πόσο εύκολο είναι να προτάξεις αντιστάσεις πια? Μέσα από ομάδες δουλειάς. Μέσα από ομάδες πολιτισμού. Μέσα από ομάδες εργασίας. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Ξαναλέω τη Γαλλία γιατί τη ζω. Σε πόσες γενιές, το λέει εδώ ακροατή, σε πόσες γενιές βλέπετε, κύριε Δαβέτα, πώς οι κοινωνίες μπορούν να σπάσουν τις αλυσίδες και να αναλάβουν οι ίδιες τις τύχες τους? Δηλαδή, λέει εδώ ακροατή, θέλω να πω, πόσο βλέπετε να κρατά αυτή τη φορά το σκοτάδι μέχρι να δούμε Ανατολή? Όσο αντέξουμε εμείς, όσο αντέξει, μην λέω εμείς, όσο αντέξει ο κόσμος να αμφίσταται σε αυτό και να περνάει μηνύματα στα οποία η τεχνητή εξουσία έχει πρόβλημα λειτουργίας. Πρέπει η τεχνητή εξουσία να έχει πρόβλημα λειτουργίας. Κλείνεται στον εαυτό της, αλλά κάποια στιγμή έχει και ανάγκη από τροφή. Η τροφή της είναι η υποταγή του κόσμου. Όσο ο κόσμος δεν είναι υποταγμένος, τότε δεν θα τρέφεται η τεχνητή νοημοσύνη. Θα υπάρχουν δύο κόσμοι διαφορετικοί. Ένας απ' έξω και ένας από μέσα. Εκεί αυτή η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Εκεί λοιπόν πρέπει οι άνθρωποι να μείνουν, να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη προς όφελός τους, αλλά ποτέ να μην χάσουν την υπόστασή τους. Ποτέ να μην χάσουν το είναι τους, την ουσία τους. Να παραμένουν άνθρωποι και όχι ανθρωποειδή. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαβέτα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Εγώ ευχαριστώ και τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.